ποιος είναι ο Zelda και ποια είναι η ιστορία του. Γεια χαρά σε όλους και καλώς ορίσατε. Λοιπόν, όχι, δεν μπορώ να κρατήσω straight face, γιατί ναι, okay, ας κάνουμε μια πλάκα, αλλά δεν θέλω να το παρατραβήξω γιατί και εμένα με ενοχλεί. Ας το πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Παιχνίδι Legend of Zelda χωρίς Link είναι πιτόγυρο χωρίς την πίτα. Δεν είναι πιτόγυρο. Ιρωνικό λίγο βέβαια, καθώς δεν είναι καν στον τίτλο του παιχνιδιού, κάτι που οδήγησε πάρα πολύ κόσμο να νομίζει ότι το όνομα του ήρωα είναι όντως Zelda. Αλλά εντάξει, πέραν πλάκας, Link χωρίς Zelda δεν υπάρχει. Όπως και Zelda χωρίς Link. Και αν ήταν να σας ρωτήσω πόσοι Link υπάρχουν στο franchise, είμαι περίεργος να μάθω τις απαντήσεις σας. Γι' αυτό πάτα παύση και γράψτε μου την απάντηση στα σχόλια. Η σωστή απάντηση έρχεται σε λίγο. Ρίξε intro! Γεια χαρά σε όλους και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Geeking Out, στο κανάλι που μιλάμε για comics, ταινίες, games και ό,τι άλλο geeky προκύψει. Τιμή Σένεκεν του Legend of Zelda Tears of the Kingdom που βγαίνει σε μερικές μέρες, είπα να προσπαθήσω να ρίξω λίγο φως στο βασικό χαρακτήρα της σειράς. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες πολλές της ιστορίας, γιατί αυτά θα υποθούν αναλυτικά σε επόμενο ή επόμενα βίντεο ξεχωριστά. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι. Για να επανέλθουμε. Έχετε την απάντησή σας έτοιμη στα σχόλια? Τέλεια. Η σωστή απάντηση είναι ότι υπάρχει μόνο ένας Link σε όλο το franchise. Απλώς ταξιδεύει μέσα στο χρόνο και είναι γνωστός ως ο Hero of Time και λύνει τα προβλήματα του κόσμου σε κάθε παρακλάδι του Multiverse. Να σας δουλεύω, υπάρχουν τουλάχιστον 12 Link. 12 που μπορείς να παίξεις σε παιχνίδια τουλάχιστον. Και είναι 12 διαφορετικοί, με τις δικές τους ιστορίες και παρελθόντα. Και θα μου πείτε, καλά ρε Χρήστο, είναι ναι μεν 12, αλλά πόσο δύσκολο είναι να πεις όλη την ιστορία των Links? Στην τελική είναι η ιστορία ενός παιδιού που γίνεται ήρωας, άρα πρακτικά είναι 12 ιστορίες, σωστά? Λοιπόν ναι, αλλά όχι. Προφανώς και έχουν όλοι τα κοινά τους σημεία. Για αρχή τους λένε όλους Link, αλλά ζουν σε διαφορετικά μέρη, σε διαφορετικές χρονολογίες και οι περιπέτειές τους διαδραματίζονται μερικές φορές και σε άλλους κόσμους εντελώς. Και επειδή πολλοί από εσάς δεν ξέρετε την ύπαρξη αυτών των Link ή ότι είναι όντως 12, αποφάσισα να βγάλω ένα σύντομο βιντεάκι, όσο σύντομο μπορεί να βγει, που να αναλύω λίγο όλους τους Link που έχουμε δει σε παιχνίδια μέχρι και σήμερα και πού βρίσκονται χρονικά. Και αν είστε φαν της σειράς, νομίζω ότι αυτό το βίντεο σας ενδιαφέρει. Α, και spoiler alert για όλη τη σειρά παιχνιδιών, προφανέστατα. Φύγαμε λοιπόν. Link νούμερο 1. Hero of the Sky. Ο πρώτος Link είναι ένας 17χρονος έφηβος κατά τη διάρκεια των γεγονών του παιχνιδιού, ο οποίος δεν έχει γονείς ή τουλάχιστον γονείς που να γνωρίζουμε την ύπαρξή τους. Και μεταξύ μας, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που στην πλειοψηφία των παιχνιδιών δεν γίνεται καμία αναφορά στον πατέρα ή στη μητέρα του ήρωά μας. Ο συγκεκριμένος ήρωας είναι απλά ένα random παιδί γέννημα θρέμα του Skyloft που έχει όνειρο να γίνει υπότης της υπτάμενης νήσου. Οι υπότες αυτοί εκπαιδεύονται να μάχονται αλλά και να επιβιώνουν στην άγρια φύση, καβαλάνε τα Loftwings και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του Skyloft και των λοιπόν γύρω πετούμενων νήσων. Δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια την χρησιμότητα του τάγματος των υποτών αυτών, καθώς δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλά τέρατα στον ουρανό που να μπορούν όντως να απειλήσουν το νησί. Εκτός βέβαια από κάτι ψιψίνες τύπου Adam Driver, όπως και να έχει. Είχε μια σχετικά φυσιολογική ζωή, ξέρεις τώρα, για κάποιον που ζει σε μια επιταμένη πέτρα. Είχε ακόμα και τραμπούκο στο σχολείο, που το λες κάπως normal. Βασικά όχι, δεν είναι normal να υπάρχουν τραμπούκοι και κατακρίνουμε κάθε είδους bullying. Σύμφωνα με τον διάλογο που είχε στο τέλος του παιχνιδιού με τον Demise, ο Hero of the Sky είναι μια μετενσάρκωση της ψυχής του πρώτου ήρωα, ο οποίος ήταν πάλι ένας άκυρος τύπος που επέλεξε η θεά Χάλια για να πολεμήσει τον Demise. Αν πάρουμε υπόψη non-canon lore, στο manga αναφέρεται ότι εξαιτίας αυτών των πρώτων γεγονότων δέθηκε αιώνια η θεά Χάλια με την ψυχή του πρωτοπαλή καρού της και όλων των μετεσαρκώσεών του. Κατά τη γνώμη μου, ο Link του Skyward Sword είναι ίσως ο πιο σημαντικός Link, αν εξαιρέσουμε τον Link του Ocarina of Time, καθώς είναι υπεύθυνος για τη σφυριλάτηση του Goddess Blade στο Master Sword και την ήττα του Demise του original κακού της σειράς. Επίσης, ίσως να συνέβαλε λίγο στην επιστροφή της ανθρωπότητας στην επιφάνεια της γης μαζί με τη Zelda. Και πάμε στον επόμενο ήρωα. Link νούμερο 2. Hero of Minish. Η ήρωας του Minish. Δεν είναι official τίτλος που παίρνει μέσα στο παιχνίδι, αλλά κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ για να τους διακρίνουμε και να καταλαβαίνουμε λίγο σε ποιο παιχνίδι αναφέρομαι. Προφανώς στο συγκεκριμένο αναφέρομαι στο Minish Cap. Ο συγκεκριμένος Link είναι πάλι ένα random παιδί γύρω στην ηλικία των 12 που είναι σιδηρουργός ή πιο συγκεκριμένα ο εγγονός ενός σιδηρουργού ονόματι Smith the Blacksmith.
Έμπνευση βλέπω το όνομα Nintendo, έβγε. Είναι παιδικός φίλος με την πριγκίπισσα Zelda και απλά καταλήγει στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Το φεστιβάλ Πικόρι, στο οποίο βρίσκονται οι ήρωές μας, διακόπτεται από τον Βάτη, ο οποίος καταστρέφει το Πικόρι Blade και μετατρέπει την πριγκίπισσα Zelda σε πέτρα. Ο πατέρας της, όντας πάρα πολύ λογικός, αναθέτει στον 12χρονο ήρωα να ξαναφτιάξει το σπαθί και να ξεπετρώσει τη Zelda. Και τα υπόλοιπα είναι η ιστορία του παιχνιδιού. Ο επόμενος Link είναι ο Link νούμερο 3, ο Hero of 4, ήρωας των τεσσάρων, υποθέτω. Κοιτάξτε, τα ονόματα δεν είναι κάνον, τα κατεβάζω από την κούτρα μου για να ακούγεται κάπως ωραίο, οπότε μην ακούσω παράπονο στα σχόλια. Για το συγκεκριμένο Link δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα από το που κατάγεται. Βρίσκεται απλώς εκεί, για κάποιο λόγο. Και μία ωραία πρωία, καθώς συνοδεύει τη Zelda για να δούνε το Forsword πρώην Picori Blade, η Zelda παγάγεται. Εφόσον τα γεγονότα του Legend of Zelda Four Swords λαμβάνουν χώρα πολλά χρόνια μετά το Minish Cap και ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον ίδιο εχθρό, αλλά έχουμε και την εμφάνιση του ίδιου σπαθιού, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτός ο Link είναι παρόμοιος με το Link τον ήρωα του Minish. Δεν είναι όμως ο ίδιος, καθώς στον πρόλογο του παιχνιδιού αναφέρεται ότι ο Βάτη είναι εχθρός από παλιά χρόνια, πριν γίνει δαίμονας. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι ο Link του Minish Cap ήταν αυτός που σφυριλάτησε το Forsword. Μπορεί ο τωρινός Link να είναι απόγονος του προηγούμενου, αλλά δεν είναι σίγουρα ο ίδιος. Κανείς όμως δεν αποκλείει ότι μπορεί να έχουν παρόμοιες φιλικές αλλά και συγγενικές σχέσεις. Ότι ο Hero of 4 ίσως είναι και αυτός ο εγγονός ενός σιδηρουργού και ο παιδικός φίλος μια Zelda. Και πάμε στον Link νούμερο 4. Ο ένας, ο μοναδικός, ο τιτανομέγιστος και προσωπικός μου αγαπημένος, ο Hero of Time. Μπορούμε όλοι νομίζω να παραδεχτούμε ότι αυτόν τον Link και αυτόν τον τίτλο τον έχουμε ακούσει. Είτε έχουμε παίξει τα παιχνίδια, είτε όχι σε κάποια φάση της ζωής μας. Γιατί εκτός του πρώτου Link του Hero of the Sky, ο Hero of Time είναι ίσως ο πιο σημαντικός Link σε όλο το franchise. Σε αυτόν εδώ το μυτερό αυτιά οφείλεται ο διάσημος διαχωρισμός του timeline, καθώς επίσης και οι πολλές επιστροφές του Ganondorf. Σκεφτείτε ότι είναι τόσο σημαντικός για ολόκληρη την ιστορία, όπου γίνονται αναφορές στις περιπέτειάς του ακόμα και στο Breath of the Wild. Κάθε αναφορά στον Ancient ή Legendary Hero σε οποιοδήποτε παιχνίδι που ακολούθησε το Ocarina of Time είναι πιθανές αναφορές σε ακριβώς αυτό εδώ το παλικάρι. Για το background του μαθαίνουμε κυρίως από γεγονότα μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, από τον Deku Trisprout. Ο Link αυτός ήταν ένας Ηλιανός που τον έδωσε η μητέρα του στον Great Deku Tree για να τον προστατεύσει και να τον μεγαλώσει στο Kokiri Forest ως έναν Kokiri. Και ξέρεις τι είναι αυτά εδώ? Νικοκύρη. Η μητέρα του Link μπόρεσε με το ζόρι να γλιτώσει τη φρίκη του εμφυλίου πολέμου του Χάιρουλ και κατάφερε τσίμα τσίμα να σώσει τον γιώκα της πριν καταλήξει από τις πληγές της. Ο πατέρας του Link δεν αναφέρεται καθόλου στο Ocarina of Time, αλλά μιας και σε άλλα παιχνίδια αναφέρεται ότι ήταν υπότης του Χάιρουλ, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πολέμησε και πέθανε στον εμφύλιο πόλεμο ως ένα μέλος των υποτών αυτών. Ο Hero of Time συνεχίζει την περιπέτειά του στο παιχνίδι Majora's Mask και αφού σώσει τον κόσμο για μια ακόμη φορά από τον Ganondorf πριν τα κάνει όλα λίμπα, συνεχίζει ήρεμα τη ζωή του υπηρετώντας τη βασιλική οικογένεια του Χάιρουλ. Αλλά δεν σταματάει εκεί η ιστορία του, κάνει μια guest εμφάνιση αργότερα στο timeline ως φάντασμα και αποτελεί έναν δευτερεύον χαρακτήρα στην ιστορία του επόμενου Link. Του Link νούμερο 5, του Hero of Twilight ή ήρωα του Λυκόφωτος, που είναι και ο μοναδικός Link σε όλη τη σειρά που έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι άμεσος απόγονος του Hero of Time. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχει ήδη το Triforce of Courage στο αίμα του και από τον διάλογό του με τον Hero of Time ή ό,τι έχει απομείνει από αυτόν τέλος πάντων. Ο Hero of Twilight είναι επίσης ένας έφηβος γύρω στην ηλικία των 16 και δεν μας δίνεται καμία πληροφορία πάλι για τους γονείς του εντός παιχνιδιού, όπως έχουμε δει και από προηγούμενους. Μεγάλωσε στο μικρό χωριό του Όρντον ως αγρότης και για κάποιο λόγο τον ελκύει ξυφομαχία, στην οποία είναι και αρκετά καλός μάλιστα, παρά την προφανή ελλειπή του εμπειρία πριν τα γεγονότα του παιχνιδιού. Αυτό βέβαια με κάνει να σκέφτομαι ότι μπορεί να ισχύει και λόγω γονιδίων. Ότι και ο πατέρας του π.χ. ήταν ικανός ξυφομάχος και αφού πέθανε, όταν ο ήρωάς μας ήταν πολύ μικρός, άφησε στο μικρό μια έμφυτη επιθυμία να επιδιώξει να γίνει σαν το γέρο του. Για τη μάνα βέβαια, ουδεμία αναφορά. Αν μπορώ να το παρατραβήξω λίγο εδώ με τη θεωρία, θα πω ότι η κλίση του Hero of Twilight στη Γεωργία, καθώς και τη γνώση του τραγουδιού της Επόνα, side note, Επόνα είναι το άλογο στο Ocarina of Time, ίσως είναι απόδειξη ότι ο Link στο Ocarina of Time παντρεύτηκε την Μάλλον, καθώς από αυτή μαθαίνουμε το προαναφερθέν τραγούδι. Λίγο απίθανο βέβαια, αλλά οκ, εικασίες κάνουμε.
Link νούμερο 6. Hero of Light ή Ήρωας του Φωτός από το Four Swords και Hyrule Adventure. Σε αυτό το τελικό παιχνίδι ξαναασχολούμαστε με τον Βάτη, τον κακό μάγο του ανέμου και το Four Sword. Όπως και το άκρος παρόμοιο ονομασμένο παιχνίδι Four Swords, ο Hero of Light δεν έχει παρελθόν. Απλώς ξεπετάγεται πάλι στην αρχή του παιχνιδιού επειδή ο κόσμος τον χρειάζεται και προφανώς έχει και μια φιλική σχέση με τη Zelda αυτής της εποχής. Plot holes! Αν με ρωτάς, πιστεύω ότι όλοι οι Link που συναναστρέφονται με το Four Sword έχουν λίγο πολύ το ίδιο backstory, γιατί παράλληλο lore είναι καλό lore. Και με αυτό σαν δεδομένο μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Link είναι πάλι παιδικός φίλος της Zelda και πάλι εγγονός ενός Smith the Blacksmith. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, μπορείτε να πατήσετε like, subscribe και το καμπανάκι και να το στείλετε και σε κανένα φίλο σας ο οποίος ψήνεται να πάρει το Tears of the Kingdom αλλά δεν γνωρίζει για όλους τους υπόλοιπους Zelda. Και καλά. Για να μάθουν λοιπόν οι φίλοι σου ποιος είναι ο Link, στείλε αυτό το link στους φίλους. Πάμε να συνεχίσουμε στο βίντεο. Αλλάζοντας τώρα timeline, ο Link νούμερο 7 θα ήταν ο Hero of Winds ή ο Ήρωας των Ανέμων, που είναι ο πρώτος Link στο ενήλικο timeline. Και για να σας το κάνω λίγο πιο εύκολο, ήμασταν εδώ και τώρα είμαστε εδώ. Και εδώ είναι το σημείο που το παρελθόν του Link γίνεται λίγο πιο ενδιαφέρον. Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα με αυτά που ξέρουμε σίγουρα. Σύμφωνα με τον Eiji Aonuma, ο Link στο Windwalker είναι περίπου 12 χρονών. Κάτι που επιβεβαιώνεται και από το βραβείο του Toon Link στο Super Smash Brawl Brothers, το οποίο λέει ότι φόραγε τα πράσινα ρούχα του στα 12η γενέθλιά του. Ο Link ζει στο ενήλικο timeline μετά από μια μεγάλη πλημμύρα που έπνιξε το Hyrule σε ένα νησί που λέγεται Outside Island με τη γιαγιά του και τη μικρή του αδερφή την Άριλ. Δεν ξέρουμε τι συνέβη στους γονείς του Link, αλλά αν σκεφτούμε ότι η Άριλ είναι μικρή, φάση 8-9 χρονών και οι δυο τους ζουν με τη γιαγιά τους, μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάτι κακό συνέβη στους γονείς τους και όχι πάρα πολύ παλιά. Και εδώ ξεκινάει το ζουμί. Υπάρχει θεωρία ότι ενώ η πλειοψηφία των Link έχουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο κάποια σύνδεση με τον Hero of Time, ο Link του Windwalker δεν συνδέεται πνευματικά με αυτόν. Εφόσον η πριγκίπισσα Zelda στο Ocarina έστειλε τον Hero of Time πίσω στο χρόνο, δημιουργώντας έτσι το ανήλικο και το ενήλικο timeline, βγάζει ολοκληρωτικά τον Hero of Time από το ενήλικο timeline. Το συγκεκριμένο γεγονός ίσως είναι και ο λόγος που το Triforce of Courage στο Windwalker είναι διασπαρμένο στον πάτο του ωκεανού, καθώς έσπασε όταν ο Hero of Time αφαιρέθηκε από το timeline, ενώ παρέμεινε π.χ. στο αίμα των απογόνων του, όπως τον Hero of Twilight που αναφέραμε προηγουμένως. Λοιπόν, επειδή το κόβω ότι σας μπέρδεψα λίγο. Με πιο απλά λόγια, ο Link του Windwalker είναι ένα random παιδί που δεν συνδέεται με κανένα ηρεϊκό πνεύμα ή γένος που προϋπήρχαν. Είναι απλώς ένα παιδί που ήθελε να σώσει πολύ τη μικρή του αδερφή και είπε: «Δεν βαριέσαι, θα σώσω και τον κόσμο στο μεσοδιάστημα. Για το Hyrule, ρε γαμώτο!» Μετά την περιπέτειά του με την τέτρα Zelda και το τέλος του παιχνιδιού όπου ο Ganondorf και ο τελευταίος βασιλιάς του Hyrule σφραγίζονται μια για πάντα κάτω από τα κύματα, αποφασίζουν να πάνε σε μια ακόμα περιπέτεια στην οποία συμβαίνουν τα γεγονότα του Phantom Hourglass. Το συγκεκριμένο παιχνίδι λαμβάνει χώρα σε μια άλλη περιοχή του ωκεανού που λέγεται The World of the Ocean King, που είναι παρόμοιος παραλληλισμός κόσμου, όπως το Majora's Mask μεταξύ Hyrule και Termina. Επειδή όμως κρατάω την ιστορία του παιχνιδιού να σας την πω αναλυτικά σε επόμενο βίντεο, θα αφήσουμε εδώ τον Hero of Winds. Ο επόμενος Link που βλέπουμε σε παιχνίδια είναι 8ος της σειράς και θα τον πούμε Hero of Trains. Τι, το παιχνίδι λέγεται Spirit Tracks και έχει απ' έξω ένα τρένο. Βγάζει νόημα να λέγεται Hero of Trains. Στα τρένα! Εντάξει, τουλάχιστον βγάζει νόημα στο δικό μου κεφάλι. Το Spirit Tracks συμβαίνει περίπου 100 χρόνια μετά το Windwalker σε ένα κόσμο που λέγεται Νέο Hyrule, το οποίο ιδρύθηκε από τον Hero of Winds και την τέτρα Zelda. Δεν ξέρουμε αν αυτός ο Link είναι απόγονος του προηγούμενου της σειράς, αλλά είναι λίγο απίθανο και για ένα λόγο που θα σας πω σε λίγο. Ο Hero of Trains επίσης δεν έχει γονείς, κανείς δεν εκπλήσεται και κατάγεται από ένα χωριό που λέγεται Adoba. Ζει με τον Νίκο, τον ίδιο Νίκο που ήταν κάποτε πειρατής υπό την αρχηγία της τέτρα. Μόνο που τώρα τα έχει τα χρονάκια του. Ο Link εδώ είναι επίσης μαθητευόμενος ενός αρχιμηχανικού τρένου που λέγεται Αλφόνσο και θέλει να τον εκπαιδεύσει για να γίνει ένας βασιλικός μηχανικός. Ο λόγος λοιπόν που πιστεύω ότι αυτός ο Link δεν έχει καμία συγγένεια με εκείνο του Windwalker είναι γιατί αρχικά ο Νίκο θα ήξερε ότι είναι απογονός του. Του λέει μάλιστα ότι μοιάζει με έναν φίλο του από τα παλιά όταν ήταν πιτσιρικάς, εννοώντας το Link από το Windwalker. Από μία έννοια, ο Hero of Trains είναι για τον Hero of Winds ό,τι είναι ο Hero of Winds για τον Hero of Time. Ένας άσχετος συγγενικά επνευματικά, αλλά εξίσου θαραλέος ήρωας. Κάτι που μας αποδεικνύει επίσης την απώλεια του πνεύματος του Hero of Time στο ενήλικο timeline. Μέσα στο παιχνίδι επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά στο Triforce παρά μόνο από μερικά αδιάσπαρτα σύμβολα.
Και με το ανήλικο και το ενήλικο timeline τελειωμένα, ήρθε η ώρα να μεταφερθούμε στο προβληματικό αδερφό των τριών. Την παράλληλη πραγματικότητα στυλ What If του έκπτωτου timeline. Σε αυτή την πραγματικότητα, ο Γκάνοντορφ μεταμορφώνεται στον Γκάνον και σκοτώνει τον Hero of Time στο Οκαρίνα, αναγκάζοντας τους Σέιτζες να τον σφραγίσουν μόνοι τους. Το οποίο ναι μεν δούλεψε, αλλά σφραγίζοντας τον Γκάνοντορφ στο Ιερό Βασίλειο, το Sacred Realm, το κατέστησε ικανό το διαφθείρι, μετατρέποντάς το στο Dark World. Και με αυτό θα μπούμε στον επόμενο link της σειράς, ο οποίος είναι ο link νούμερο 9, The Hero of Hyrule ή ο ήρωας του Hyrule από το παιχνίδι A Link to the Past. Είναι και αυτός ένας από τους Link με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στη σειρά, καθώς έχει τα περισσότερα παιχνίδια στο όνομά του. Ζει με το θείο του, γιατί οι γονείς παλούνται για δείγμα, αλλά εντάξει, είναι αρκετά κοντά, το δέχομαι. Βασικά, αν ζούσε η μάνα του, σιγά και μην τον άφηνε να πάει σε περιπέτειες να σώσει τον κόσμο. Τι έγινε, κύριος, για πού ετοιμάζεσαι? Τι να σου κάνω, ρε μάνα, φωναστήθηκε ο Γκάνον. Πάλι με αυτό, με κακές παρέες έχεις μπλέξει, μου φαίνεται. Οι γονείς αυτού δεν του λένε τίποτα. Ρε μάνα, θέλω να κυριεύσει τον κόσμο. Σιγά μην πάρει και άδεια. Δεν με νοιάζει τι κάνουν τα άλλα παιδάκια. Εγώ για σένα μιλάω. Καλά. Εγώ φεύγω, εσύ κάνω ό,τι θες. Πού πας, παιδί μου, έχω κάνει φακές. Δεν θέλω φακές. Να σου βάλω σαν ταπεράκι. Καλά, βάλε. Σπαθή ακόνησες. Ακόνησα. Φαγητά, ποτά, φίλτρα κλπ. Πήρα. Η Παναγία μαζί σου. Ζακέτα να πάρεις. Γεια. Η ιστορία του Hero of Hyrule λοιπόν ξεκινάει με την αρπαγή της πριγκίπισσας Zelda από τον Άγκανιμ, το alter ego του Γκάνον. Η πριγκίπισσα Zelda μέσω τηλεπάθειας μιλάει με τον Link και τον θείο του και τους παρακαλάει να πάνε την βοηθήσουν. Αυτή η ικανότητα τηλεπάθειας θείου και Link με την πριγκίπισσα οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν μέσα τους αίμα των υποτών του Hyrule. Η υπόθεση αυτή λέγεται ότι είναι απόγονη του Legendary Hero, όπου αυτός μπορεί να είναι είτε ο Hero of Time είτε ο Hero of the Sky. Στη διαδρομή όμως, ο θείος πεθαίνει και ο Link αναλαμβάνει τα ηνία και την αποστολή διάσωσης του κόσμου. Και τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία του παιχνιδιού. Αφού ο Link κατατροπώνει τον Γκάνον, ο οποίος μάλιστα έχει τη δύναμη του Triforce, έχει μερικές περιπέτειες ακόμα στο Link's Awakening. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το Link's Awakening κανονικά συνέβαινε μετά το Oracle of Seasons και το Oracle of Ages, αλλά πλέον συμβαίνει πριν, γιατί η Nintendo είπε «Δικό μου παιχνίδι είναι ότι θέλω κάνω με το timeline», μάλλον για να αποδείξουν ότι δεν πεθαίνει στη θάλασσα μετά το τέλος του παιχνιδιού. Όπως και να έχει, η περιπέτεια αυτή λαμβάνει χώρα όσο ο Link δαμάζει τις θάλασσες αναζητώντας καινούργιες περιπέτειες και καταλήγει φυλακισμένος στο όνειρο του Windfish. Λίγο backstory εδώ. Το Windfish είναι μια θεότητα με τη μορφή μιας υπτάμενης φάλαινας, η οποία όσο κοιμόταν δημιούργησε στον ύπνο της το νησί Κόχολιντ και όλους τους κατοίκους του, οι οποίοι όμως είναι φανταστικοί γιατί δεν υπάρχουν πραγματικά. Σκοπός του Link στην ιστορία είναι πρακτικά να ξυπνήσει τον Θεό για να μπορέσει να γυρίσει στην κανονική του πραγματικότητα. Και μετά την περιπέτεια του αυτή που δεν γνωρίζει αν ήταν όνειρο πραγματικότητα, ξεκινάει τις νέες του εξερευνήσεις στο Holodram και στη Λαμπρίνα, στα παιχνίδια Oracle of Seasons και Oracle of the Ages. Εκεί γνωρίζει δύο κοπέλες με το όνομα Dean και Νέρου, το οποίο δίνει βάση για μερικά ενδιαφέροντα fan theories. Ο επόμενος Link και ο προτελευταίος της σειράς είναι ο Link νούμερο 10, ο New Hero of Hyrule ή ο νέος ήρωας του Hyrule. Όπως και άλλοι, και αυτός ο Link δεν είναι αποδεδειγμένο ότι συνδέεται με τον προηγούμενο που αναφέραμε, αλλά όλα είναι πιθανά, μιας και το πνεύμα του ήρωα δεν έφυγε ποτέ από αυτή την πραγματικότητα, εφόσον σκοτώθηκε μαζί με τον Hero of Time στο Οκαρίνα. Μπορεί να υποτεθεί ότι όλοι οι Links στο ανήλικο και στο έκτοτο timeline, ότι είναι μετεσαρκώσεις του Hero of Time, αλλά το αν είναι συγγενής εξαίματος δεν είναι και τόσο σημαντικό. Ο νέος ήρωας του Hyrule λύνει τα προβλήματα του Lorule αλλά και του Hyrule που αφορούν τα Triforce τους και μετά τον καλεί το Fashion Police για να φλέγουν ζήτημα μόδας στο Triforce Heroes, το οποίο παρά το όνομά του δεν έχει καμία σχέση με το Triforce. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι υπάρχουν και άλλοι δύο Link που δε μία ιδέα δεν έχουμε από το που ήρθαν. Και αυτά είναι λόγια της Nintendo από το 2015, παιδιά, όχι δικά μου. Μπορεί να είναι άλλοι Link από το Multiverse. Δεν έχω ιδέα. Ούτως ή άλλως, το έκπτωτο timeline είναι μια παράλληλη πραγματικότητα η οποία συμβαίνει όταν ο ήρωας του χρόνου πεθάνει. Οπότε, αν σκεφτούμε. Βασικά, ξέρεις κάτι, άστο, θα σταματήσω εδώ. Ο προτελευταίος Link και ο τελευταίος με επιβεβαιωμένη θέση στο timeline είναι ο πρώτος πραγματικός ήρωας από το πρώτο παιχνίδι Legend of Zelda. Και εννοώ πραγματικός, καθώς ήταν και ο πρώτος που γνωρίσαμε εμείς. Στο timeline, βέβαια, βρίσκεται αρκετά στο μέλλον. Αυτός ο Link είναι ένας 10χρονος 12χρονος ξυφομάχος, γιατί τι μπορεί να πάει στραβά αν δώσει ένα σπαθί σε ένα παιδί, ο οποίος σώζει την βοηθό της Zelda, την Ιμπα, από τσιράκια του Γκάνον. Η Ιμπα, έχοντας αναλάβει να βρει έναν ικανό πολεμιστή
για να βοηθήσει το βασίλειο απέναντι στον Γκάνον και μιας και δεν υπήρχε κανένας άλλος που να έχει δείξει τέτοια ικανότητα σε τόσο μικρή ηλικία, σκέφτηκε «Δεν γίνεται» και του ζητάει να σώσει τον κόσμο, το Triforce και την πριγκίπισσα, το οποίο και προφανώς κάνει. Αναφορές στους γονείς του δεν υπάρχουν πουθενά, κάτι που δεν εκπλήσει κανέναν πλέον. Και πάει και σε μια ακόμη περιπέτεια γύρω στα 16 του, στο Adventure of Link, όπου βρίσκει και ξυπνάει μια αρχαία πριγκίπισσα Zelda, που βάλθηκε να κοιμάται τον ύπνο του δικαίου από τον αδερφό της για πάρα πολλά χρόνια. Fun fact εδώ βέβαια, το ότι ξύπνησε αυτή η πριγκίπισσα Zelda σημαίνει ότι υπάρχουν δύο πριγκίπισσες Zelda στο τέλος του έκτου του timeline. Ωραία πράγματα. Ο τελευταίος Link που θα δούμε είναι και ο πιο φρέσκος στη μνήμη όλων μας και είναι ο Link νούμερο 12 με τα μεγαλύτερα και τα πιο μπλε μάτια που έχουμε δει ποτέ. Είναι ο ένας και μοναδικός, ο Hero of the Wilds, γνωστός για τις περιπέτειές του και το άρρωστο parkour παύλα σκαρφάλωμά του στο Breath of the Wild. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι και το σημείο που ξανασυνδέονται με κάποιο τρόπο τα άλλα τρία timelines. Και είναι και η πρώτη φορά που γίνεται άμεση αναφορά στον πατέρα του Link από την πριγκίπισσα Zelda. Υπάρχει ακόμα και concept art το οποίο δυστυχώς δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι. Η Zelda αναφέρει ότι ο μπαμπάς του Link ήταν υπότης του Hyrule, κάτι που βγάζει αρκετό νόημα δεδομένου ότι πολλοί Link έχουν σχέση με το συγκεκριμένο group. Αυτό μάλιστα εξηγεί και γιατί ο Link είναι στην υπηρεσία της Zelda και της βασιλικής οικογένειας, μιας και θέλει να ακολουθήσει τα γνάρια του πατέρα του. Η ηλικία του δεν είναι επιβεβαιωμένη πουθενά, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι συνομήλικος με τη Zelda όπως και σε πολλά άλλα παιχνίδια. Άρα είναι περίπου γύρω στα 17 στην αρχή του Breath of the Wild, ή να πούμε καλύτερα 117. Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, ο Hero of the Wilds αντιμετωπίζει το essence της κακίας του Demise που είναι γνωστό και ως Calamity Ganon και μαζί με την πριγκίπισσα Zelda τον σφραγίζει για μια ακόμη φορά. Αλλά ποιος ξέρει, μπορεί η μάχη στο Breath of the Wild να ήταν ψιλολόγια συγκριτικά με αυτό που θα δούμε στο Tears of the Kingdom. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα βέβαια μέχρι τις 12 Μαΐου του 2023 για να μάθουμε. Αλλά αυτό ήταν το σύντομο βίντεο που προσπάθησα να φτιάξω για εσάς που να λέει με λίγα λόγια και όσο πιο συνοπτικά γίνεται ποιος είναι ο Link. Ή ποιος είναι ο Zelda για όσους πέσατε θύμα του clickbait. Για την αναλυτική ιστορία όλων των timeline θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Τα ήξερες όλα αυτά που είπαμε σήμερα σε αυτό το βίντεο? Πες μου στα σχόλια από κάτω αν ήξερες ή αν δεν ήξερες κάτι ή αν πιστεύεις ότι άφησα κάτι εκτός. Πριν κλείσω θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπερήρωες αυτού του καναλιού, τον Αστέριο Μέρκο και τον Παναγιώτη Γεώργο, αλλά και όλους εσάς ήρωες και βοηθούς που στηρίζετε αυτό το κανάλι με την καρδιά σας. Αν θέλεις και εσύ να γίνεις βοηθός, ήρωας ή υπερήρωες της καρδιάς μας, μπορείς να μας βρεις στο Patreon, όπου μπορείς να δεις και αναλυτικά όλα τα perks που έχουμε για την κάθε βαθμίδα. Spoiler alert, οι υπερήρωες ψηφίζουν για τα βίντεο ποιος είναι. Επίσης, αν ψάχνεις παρέα για να γκικάρεις καθημερινά, μπορείς να έρθεις στην ομαδάρα μας στο Facebook, μπορείς να έρθεις στο σερβερ μας στο Discord, μπορείς να μπεις σε Instagram, TikTok, να πατήσεις subscribe, δεν ξέρω, πάρ' τα όλα καύτα. Ή απλά ένα like στο βίντεο, παιδιά, και ένα share σε όσους μπορούν να γουστάρουν το content, εμάς μας αρκεί. Και στην τελική, πάτα ένα like, subscribe και το καμπανάκι, τσάμπα είναι. Ήμουν ο Χρήστος και μέχρι την επόμενη φορά.